Σήμερα θα δούμε το πώς μπορούμε να σβήσουμε άχρηστα αρχεία από το iPhone μας, κάνοντας το επανεκκίνηση χωρίς να χάσουμε ούτε μία ρύθμιση. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch και βραδινά horror games. Οπότε, εάν σου αρέσουν τα games και γενικότερα θέλεις να αρθήσεις, να ρωτήσεις πράγματα, το οτιδήποτε θέλεις περί iPhone, σε περιμένω στο Twitch TV κάθε μέρα, Δευτέρως, Πέμπτη, 4-7. Σήμερα σας έχω ένα βίντεο πάρα πολύ ενδιαφέρον που μου έχετε ρωτήσει αρκετοί. Το πώς μπορούμε να κάνουμε reset το κινητό μας ή το πώς μπορούμε να σβήσουμε άχρηστα αρχεία από το κινητό μας που δεσμεύουν χώρο και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μνήμη του τηλεφώνου μας και πες και κάνα και. Πώς μπορούμε να σβήσουμε λοιπόν τα άχρηστα αρχεία από το κινητό μας χωρίς να χάσουμε όμως τίποτα. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τα αρχεία που έχουμε στο τηλεφώνο μας να μην τα χάσουμε. Φωτογραφίες, εφαρμογές, βίντεο και οτιδήποτε άλλο πιστεύετε. Μέχρι και τον φόντο ή και τον ήχο κλήσης του κινητού σας, δεν θα τον χάσετε. Θα πάμε να κάνουμε ένα hard reset, θα δούμε πολύ εύκολα το πώς μπορούμε να το κάνουμε, το πώς μπορούμε εύκολα να κάνουμε ανάκτηση το αρχείο το οποίο έχουμε αποθηκεύσει στο iCloud μας, οπότε να μην χρειαστεί να κάνουμε ξανά setup το κινητό μας από την αρχή. Πιστέψτε με, το έχω κάνει χιλιάδες φορές, ειδικά τώρα με τα τρεχάματα που έχω με το κινητό μου, που το πηγαίνω συνέχεια στην Κοσμοτέ, το πηγαίνω συνέχεια στο iStorm και συνέχεια κάνω εφεδρικά αντίγραφα, το έχω κάνει τόσες πολλές φορές και δεν έχω χάσει τίποτα απολύτως. Επίσης, το εφεδρικό αντίγραφο το έχω μεταφέρει και στο iPhone 7 Plus που έχω και στο iPhone 6S. Και παίζω με ένα εφεδρικό αντίγραφο δεξιά-αριστερά. Οπότε, ναι, τα εφεδρικά αντίγραφα πιστέψτε με ότι μετράνε και είναι ό,τι καλύτερο. Το εφεδρικό αντίγραφο αποθήκευση στο iCloud θα δούμε εύκολα πώς γίνεται και το πώς μπορούμε εύκολα να σβήσουμε τα άχρηστα αρχεία. Πριν αρχίσουμε όμως αυτό το βίντεο, θέλω να σας πω το ότι τα iPhone έχουν μια ιδιοτροπία, όπως επίσης και τα MacBook. Δεσμεύουν χώρο στη μνήμη RAM, γι' αυτό έχουν βασικά γιατί τα iPhone, να πούμε καλύτερα, έχουν μικρές μνήμες RAM. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά τους. Έχουν μικρές μνήμες RAM για τον λόγο ότι χρησιμοποιούν πόρους από τους δίσκους. Δηλαδή, όταν ένα iPhone είναι 32GB, 64GB, 128GB, αποθηκεύει τα προσωρινά αρχεία, ένα μέρος μάλλον των προσωρινών αρχείων, στις μνήμες μας. Δεν αποθηκεύει προσωρινά αρχεία τόσο πολύ στις μνήμες RAM. Οπότε τα κινητά δουλεύουν πιο γρήγορα για τον λόγο ότι δεν τρέχουν πολλά προσωρινή αρχεία στις μνήμες RAM. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε, γιατί πολλοί λέτε κατά καιρούς ότι τα iPhone έχουν μικρές μνήμες RAM. Δεν χρειάζονται να έχουν μεγαλύτερη, γιατί όπως είπαμε, τα προσωρινά αρχεία που θέλουν να κρατήσουν, όχι αυτά που τρέχουν άμεσα, αλλά αυτά που τρέχουν έμεσα σε προσωρινά αρχεία, τα αποθηκεύουν στους σκληρούς δίσκους. Πολλές φορές όμως ο δίσκος γεμίζει. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα μπορούμε να πάμε στις ρυθμίσεις του κινητού μας, να κατεβούμε στα γενικά και να πατήσουμε χώρος στο iPhone. Είναι κάπου περίπου στην μέση, ακριβώς εδώ. Μόλις πατήσουμε χώρο στο iPhone, βλέπετε ότι εγώ έχω ένα iPhone 7 Plus που δεσμεύω τα 35,5 GB από τα 256, είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει. Τα προσπερνάμε όλα αυτά και πηγαίνουμε τέρμα κάτω. Βλέπετε ότι λέει σύστημα και λέει άλλα που έχω 3,25,5. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε 30 GB εκεί πέρα ή να έχετε 28 GB ή να έχετε 12 GB. Αυτός ο χώρος δεν αποδεσμεύεται με κανέναν τρόπο. Είναι προσωρινά αρχεία από το Safari, είναι προσωρινά αρχεία από περιηγήσεις στο ίντερνετ, είναι προσωρινά αρχεία από εφαρμογές, το οποίο δυστυχώς συσσωρεύεται με τον καιρό και πρέπει να κάνεις ένα hard reset το κινητό σου για να το σβήσεις. Ναι, είναι ένα κακό πράγμα αυτό, αλλά δυστυχώς πρέπει να το κάνουμε. Τώρα, υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος, όπως είπα, να κάνουμε ένα εφεδρικό αντίγραφο. Πολύ εύκολα θα δείξουμε το πώς γίνεται, πολύ easy θα δείτε τι είναι. Και εφόσον το κάνουμε το εφεδρικό αντίγραφο, θα κάνουμε μια επανεκκίνηση μαζί το iPhone που έχω εδώ πέρα στα χέρια μου και θα δείτε ότι μετά από το βίντεο, μετά από την ώρα που γίνεται αυτό το βίντεο, εγώ πρέπει να κατεβω κάτω να πάω για κάτι δουλειά στο κέντρο. Οπότε θα δείτε ότι θα χρησιμοποιώ το κινητό μου κανονικά χωρίς να χρειαστεί καν, εφόσον έχω κάνει εφεδρικό αντίγραφο, χωρίς να χρειαστεί καν να κατεβάσω ούτε μία εφαρμογή από την αρχή. Όλες οι εφαρμογές θα γίνουν εκ νέου εγκατάσταση αυτοματοποιημένα από τη στιγμή που εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα το χρησιμοποιήσω, από τη στιγμή που βάλω το iCloud μου και κάνω ανάκτηση εφεδρικού αντιγράφου από το iCloud. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς γίνεται το εφεδρικό αντίγραφο. Πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις. Κατά καιρούς με ρωτάτε πάρα πολύ επίσης πώς γίνεται το εφεδρικό αντίγραφο. Σήμερα θα δούμε πάρα πολύ easy το πώς μπορείτε να κάνετε εφεδρικό αντίγραφο. Μπαμ! Πολύ γρήγορα. Λοιπόν,
Πηγαίνουμε πάνω-πάνω, βλέπετε ότι λέει George Δημητρίου. Προφανώς εσάς θα λέει το δικό σας όνομα και θα έχει τη δική σας φωτογραφία. Επάνω-πάνω, τρέμα πάνω, το πατάμε. Θέλω να σας πω ότι εάν έχετε iPhone, το οποίο όταν αγοράζετε ένα καινούργιο iPhone, να ξέρετε ότι σας δίνει 5 GB δωρεάν στο iCloud. Σας συνιστώ να μην αποθηκεύετε τίποτα στο iCloud των 5 GB παρά μόνο τα εφεδρικά σας αντίγραφα. Γιατί ο χώρος είναι πάρα πολύ μικρός. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε παραπάνω πράγματα όπως φωτογραφίες και βίντεο, τότε ναι, πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσετε χώρο. Τα 50 GB έχουν 1 ευρώ το μήνα. Είναι νομίζω το ποσό πάρα πολύ μικρό. 1 ευρώ το μήνα να το δίνετε για τον χώρο του iPhone σας. Πατάμε λοιπόν πάνω στο όνομα και το... να μπούμε στο iCloud. Βλέπετε ότι λέει όνομα τηλέφωνο, συνδυματικά, ασφάλεια, πληρωμές, τα σχετικά. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο που λέει iCloud. Το πατάμε. Και βλέπετε ότι εδώ πέρα είναι ο χώρος του iCloud. Έχει, ξέρω εγώ, ο χώρος του iCloud και τα σχετικά. Λοιπόν, αν πάμε κάπου στη μέση, λέει αντίγραφο iCloud. Εάν το πατήσουμε, βλέπετε ότι εγώ έχω κάνει αντίγραφο πρόσφατα και λέει ότι έχει γίνει εφεδρικό αντίγραφο επιτυχές, αντίγραφο χθες στις 8:30, 8:29. Το κρατάμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε, δεν έκανα κάποια εκ νέου αλλαγή στο κινητό μου ώστε να χρειαστεί να κάνω νέο εφεδρικό αντίγραφο. Οπότε δεν χρειάζεται να πατήσω εφεδρικό αντίγραφο τώρα. Εάν σε περίπτωση το έχετε ενεργοποιημένο, το απενεργοποιείτε. Επίσης, καλό είναι κατά 6 μήνες να πηγαίνετε να κάνετε διαγραφή εφεδρικών αντιγράφων. Θα σας πω πώς γίνεται αυτό, για να κάνετε εκ νέου ένα εφεδρικό αντίγραφο. Γιατί το iPhone μικραίνει το χώρο του ενός αντιγράφου και φτιάχνει νέο, αλλά δεν σβήνει το παλιό εφεδρικό αντίγραφο ή δεν γράφει πάνω στο νέο εφεδρικό αντίγραφο. Οπότε θα πηγαίνουμε. Θα πατάμε διαγραφή εφεδρικών αντιγράφων, δηλαδή θα πατάμε απενεργοποίηση εφεδρικού αντιγράφου. Δηλαδή, άμα το πατήσετε, τώρα δεν θα το πατήσω και θα το σφίσει και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε το βίντεο. Αν το πατήσετε, αν το επιλέξετε αυτό εδώ πέρα, δηλαδή κλείσετε ουσιαστικά να γίνουν εφεδρικά αντιγράφα, θα σας πει να σβήσετε τα εφεδρικά αντίγραφα. Οπότε πατάτε σβήσιμο εφεδρικών αντιγράφων εύκολα και τα εφεδρικά αντίγραφα σβήνουν. Μόλις τα σβήσετε, το ξανενεργοποιείτε και κάνετε ένα νέο εφεδρικό αντίγραφο. Εύκολο. Πάμε τώρα να δούμε το πώς μπορούμε να κάνουμε reset το κινητό μας, να σβήσουμε αυτή τη μνήμη που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και εύκολα να το ανοίξουμε χωρίς να χαλάσουμε τίποτα. Θα πάμε πίσω, ξανά στις ρυθμίσεις, θα πάμε στα γενικά, θα πάμε τέρμα κάτω, θα πατήσουμε επαναφορά και θα πατήσουμε το δεύτερο που λέει περιεχόμενο και ρυθμίσεις. Δεν θα πάμε όλες οι ρυθμίσεις. Θα κάνουμε ένα reset καινούριο από την αρχή. Πατάμε λοιπόν περιεχόμενο και ρυθμίσεις. Είναι ακριβώς από κάτω το δεύτερο. Μόλις το πατήσουμε λέει, δεν έχει δημιουργεί εφεδρικό αντίγραφο δεδομένων εφαρμογών. Εάν επιλέξετε σβήσιμο τώρα, τα δεδομένα όπως GoPro και 8 εφαρμογές ακόμα δεν μας νοιάζει κυριολεκτικά, για τον λόγο ότι έχει δημιουργηθεί, απλά μας το γράφει ως ειδοποίηση. Οπότε πατάμε συνέχεια. Μόλις πατήσουμε συνέχεια, λέει: θέλετε να ενημερωθεί το εφεδρικό αντίγραφο πριν το σβήσετε. Εάν επιλέξετε σβήσιμο τώρα χωρίς ενημέρωση του εφεδρικού αντιγράφου, μπορεί να χαθούν φωτογραφίες και άλλα βίντεο. Δεν είπαμε, το έχουμε δημιουργήσει χθες 8 η ώρα. Οπότε δεν χρειάζεται να ενημερώσουμε για τον λόγο ότι δεν έχουμε κάνει εκ νέου νέα αλλαγή στο εφεδρικό αντίγραφο. Οπότε πατάμε σβήσιμο τώρα. Μας λέει να βάλουμε τον κωδικό του iPhone μας, αυτόν που έχουμε ουσιαστικά για να ξεκλειδώνουμε το τηλέφωνό μας. Για ευνόητους λόγους τον έβαλα. Και λέει θα διαγραφούν τα πολυμέσα τα δεδομένα και θα επαναφέρεται όλες τις ρυθμίσεις. Και πατάμε σβήσιμο τώρα. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να συνεχίσετε να σβηστούν όλα τα πολυμέσα τα δεδομένα και ρυθμίσεις? Δεν είναι δυνατή ένταση αυτής της ενέργειας. Ναι, θέλω. Πατάμε ξανά σβήσιμο τώρα. Λέει να βάλουμε το συνδυματικό του Apple ID μας. Οπότε βάζουμε το Apple ID μας. Και αναμένουμε για το σβήσιμο του iCloud. Δηλαδή να σβήσει το κινητό μας και να γίνει επαναφορά. Περιμένουμε. Σας ξαναλέω, δεν φοβάστε, δεν χάνετε απολύτως τίποτα. Και τώρα το κινητό μας έχει γίνει reset και βλέπετε ότι μας γράφει τα bonjour, τα hello και τα σχετικά. Λοιπόν, πατάμε το home button να ανοίξει το τηλεφώνο μας, πατάμε ελληνικά. Πατάμε Ελλάδα. Να κάνει ρύθμιση γλώσσας. Γρήγορα έναρξη. Τοποθετείτε το τρέχον iPhone ή iPad κοντά σε...
Ναι, εδώ μας λέει ότι μετά το iOS 11 μπορούμε, αν έχουμε ένα iPhone κοντά ή ένα iPad που έχουμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα μέσα, δηλαδή έχουμε το ίδιο iCloud και Apple ID, μας λέει ότι αν το φέρουμε κοντά μπορούμε εύκολα να κάνουμε μια γρήγορη έναρξη και να ανοίξουμε το κινητό μας ξανά την αρχή. Δεν το θέλουμε. Πατάμε διαμόρφωση χειροκίνητα, να μπούμε στο Wi-Fi. Προφανώς για να μπορέσουμε να κάνουμε ανάκτηση από το iCloud. Συνδέθηκε, ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά για να ενεργοποιηθεί το iPhone σας. Αναμένουμε. Δεδομένα και απόρριτο, εδώ πέρα πατάμε συνέχεια. Διαμόρφωση του Touch ID θα το κάνω διαμόρφωση μετά. Δεν θα το κάνω τώρα, άρα πατάω διαμόρφωση αργότερα. Να μην χρησιμοποιηθεί για να σας κάνω το βίντεο πιο γρήγορα. Εδώ πέρα βάζουμε κωδικό. Εδώ να σας πω και ένα τρικάκι για τον κωδικό. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να πατήσουμε επιλογές κωδικού και να βάλουμε τετραψήφιο κωδικό. Γιατί κάποιοι βάζετε μεγάλο κωδικό και δεν γνωρίζετε πώς μπορείτε να βάλετε εύκολα τετραψήφιο. Βάζετε από εδώ τετραψήφιο κωδικό. Οπότε βάζω τον κωδικό που είχα πριν. Ναι, επειδή είναι εύκολο ο κωδικό χρήση ούτω ή άλλω, το βάζω δεύτερη φορά για να γίνει, ξέρετε, παλήθευση. Και τώρα μας λέει εφαρμογές και δεδομένα. Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο μεταφοράς εφαρμογών και δεδομένων σε αυτό το iPhone. Ανάκτηση από iCloud. Το πατάμε, το πρώτο. Μας λέει να βάλουμε το Apple ID μας τώρα. Βάζουμε το Apple ID μας. Λέει γρήγορη επιλογή πληκτρολογίου. Οκ. Μας δίνει και τυψάκια. Πατάμε επόμενο. Θα μας ζητήσει να βάλουμε και το συνθηματικό μας. Το βάζουμε. Πατάμε return. Και αναμένουμε. Εδώ μας λέει ότι θα λάβουμε έναν κωδικό επαλήθευσης. Εγώ θα ανοίξω το laptop. Κωδικός επαλήθευσης είναι κάπως έτσι. Βλέπετε ότι λέει το Apple ID σας θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μια νέα συσκευή. Τα σχετικά πατάμε να επιτρέπετε. Και θα μας δώσει έναν εξαψήφιο κωδικό τον οποίο θα βάλουμε στο κινητό μας. Αυτό εάν σε περίπτωση δεν έχετε άλλες συσκευές στο iCloud δεν θα γίνει. Να το ξέρετε. Γίνεται μόνο στην περίπτωση που έχετε συσκευές στο iCloud, άλλες συσκευές πέραν από μία. Για να πάρει τον κωδικό της επαλήθευσης. Αν σε περίπτωση έχετε μόνο ένα iPhone και δεν έχετε άλλη συσκευή, δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Εδώ λέει όροι και προϋποθέσεις, απλά το προσπερνάμε και πατάμε σύμφωνο. Και περιμένετε λίγο για να γίνει διαμόρφωση του Apple ID. Για να κάνουμε εφεδρικό αντίγραφο, σημαντικό είναι, πολύ σημαντικό, να έχουμε το κινητό μας στην μπρίζα. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν σας αφήνει, είναι πολύ σημαντικό να το έχετε βάλει στην μπρίζα. Πρέπει να έχει πάνω από 50% μπαταρία και να είναι στην μπρίζα για να κάνει εφεδρικό αντίγραφο. Λοιπόν, και μας λέει επιλογή εφεδρικού αντιγράφου. Λοιπόν, μας λέει χθες 10 και 29 έγινε εφεδρικό αντίγραφο σε αυτό το iPhone. Και προχθές έγινε στο iPhone X George. Και στις 6 Οκτωβρίου του 2020, 3 και 54 έγινε σε αυτό το iPhone. Εμείς θα πατήσουμε προφανώς νέο εφετρικό αντίγραφο που έχει γίνει σε αυτό το iPhone. Βλέπετε ότι έχει γίνει χθες, προχθές στο iPhone X και στις 6 Οκτωβρίου. Εμείς θα πατήσουμε προφανώς αυτό που έχει γίνει χθες, στις 10 και 29. Το επιλέγουμε. Υπηρεσίες τοποθετήσεως πατάμε ενεργοποίηση. Του δίνουμε λίγο χρόνο. Βλέπετε ότι φορτώνει. Θα πατήσω το wallet διαμόρφωση αργότερα για να μην χάνουμε χρόνο. Κλειδωθήκη iCloud. Συνέχεια θα πατήσουμε. Εδώ πέρα να διακρίνεστε ασφαλή την κλειδωθήκη. Μπλα μπλα μπλα. Έχετε έγκριση. Θα πατήσουμε προφανώς συνέχεια γιατί θέλουμε την κλειδωθήκη. Την κλειδωθήκη του iPhone τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Και είναι πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, εδώ είναι η ανάλυση iPhone. Εγώ πατάω συνήθως κοινοποίηση στην Apple, αλλά πατάω να μην γίνει κοινοποίηση στους προγραμματιστές. Οπότε πατάς κοινοποίηση σε Apple και να μην γίνει κοινοποίηση σε προγραμματιστές. Στην Apple καλό είναι να ξέρουν, να γνωρίζουν το αν έχει κάποιο bug το τηλέφωνό σου για να γίνονται διορθώσεις. Αλλά στους προγραμματιστές δεν υπάρχει λόγος για το λόγο ότι κάνουν setup τις εφαρμογές σου και παίρνουν δεδομένα από τις εφαρμογές σου. Οπότε ναι, δεν θέλω να δίνω δεδομένα στους προγραμματιστές. Εδώ πέρα βάζουμε το Apple ID μας και πατάμε συνέχεια. Και γίνεται ανάκτηση από το iCloud. Οπότε αναμένουμε. Και ο χρόνος που απομένεται σου κάνει έναν υπολογισμό στο περίπου και σου λέει το πόσο θα κάνει να ανοίξει το iPhone. Συνήθως αυτή η διαδικασία παίρνει χρόνο γιατί κατεβάζει ουσιαστικά όλα τα δεδομένα σου μέσα στο τηλέφωνο σου. Είναι ανάλογα και με την ταχύτητα του Wi-Fi που έχεις ή την ταχύτητα του Ιντερνετ καλύτερα που έχεις στο σπίτι σου. Οπότε αναμένουμε να κάνει την ανάκτηση από το iCloud και να κατεβάσει όλα μας τα δεδομένα.
Μόλις γίνει η ανάκτηση του εφεδρικού αντιγράφου, κάνε μια επανεκκίνηση πάλι το τηλέφωνο. Και τώρα είναι η τελευταία διαδικασία που κάνει το κινητό μας για να ανοίξει. Οπότε αναμένουμε, θα φορτώσει πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα έκανε ανάκτηση περίπου 4 λεπτά. Από τη στιγμή που θα ανοίξει τώρα το τηλέφωνο μας, πρέπει να κάνει download όλες τις εφαρμογές. Αυτό είναι προφανές. Απλά, όλες οι εφαρμογές θα δείτε πώς θα είναι στην επιφάνεια εργασίας και απλά θα τις κάνει download. Δεν χρειάζεται να πάμε μόνοι μας να τις ψάξουμε μία-μία. Τώρα εδώ πέρα λέει να κάνουμε εισαγωγή του συνθηματικού μας και σου λέει ότι η ανάκτηση ολοκληρώθηκε. Πατάμε συνέχεια. Θα συνεχιστεί η λήψη των εφαρμογών και των δεδομένων στο παρασκήνιο. Αυτό που σας είπα πριν. Εδώ είναι η όρη που πατάμε σύμφωνο επάνω δεξιά. Όριο και προποθέσεις σύμφωνο. Η ανάκτηση ολοκληρώθηκε και θα χρειαστεί λήψη μπλα μπλα μπλα. Συνέχεια. Μας ξαναλέει το ίδιο. Περιμένουμε πάνω δεξιά φορτώνει. Εδώ σου λέει το Apple Pay θα το ρυθμίσω εγώ διαμόρφωση αργότερα. Σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα δούμε το πώς μπορούμε να φτιάξουμε Apple Pay και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το κινητό μας για πληρωμές. Και το πώς μπορούμε να βάλουμε στο Apple Pay κάρτες για να μπορούμε να πληρώνουμε από το κινητό μας. Βελτίωση Safari παγόρευσης, κοινή χρήση εγγράφων ήχου. Αυτό είναι ουσιαστικά αν θέλετε να κάνετε κοινή χρήση στο Safari, αυτά που ρωτάτε στο στη Siri, συγγνώμη. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Εγώ θα πατήσω κοινή χρήση. Ανάλυση εφαρμογών, κοινή χρήση σε προγραμματιστές. Είπαμε δεν θα βάλουμε κοινή χρήση σε προγραμματιστές, θα κρατήσουμε τις εφαρμογές για την πάρτι μας και μόνο. Καλώς ήρθατε στο iPhone σας. Έναρξη. Βλέπετε ότι δεν χάθηκε τίποτα απολύτως. Είναι όλα όπως ακριβώς τα είχαμε. Ακριβώς. Και να σας αποδείξω ότι δεν έχει χαθεί απολύτως τίποτα, μέχρι και ο ήχος κλήσης είναι αυτός που είχα βάλει εγώ στο κινητό μου. Θα πάμε στις ρυθμίσεις μας. Θα πατήσουμε ήχη και απτικά και θα δείτε ότι ο ήχος κλήσης είναι ακριβώς ο ήχος κλήσης που είχα εγώ στο iPhone πριν κάνω την επανεκκίνηση του κινητού μου, πριν σβήσω τα πάντα από το τηλέφωνό μου. Είδατε πάρα πολύ εύκολα ότι μπορέσαμε να κάνουμε μια ανάκτηση και είναι μέχρι και το φόντο που είχα, οι εφαρμογές όπως τις είχα, μέχρι και τα widget που είχα, η μουσική που είχα, τα πάντα. Δεν χάνεις απολύτως τίποτα. Μέχρι και το Safari και οι καρτέλες που είχα ανοιχτές, τις οποίες δεν είχα, οπότε δεν μπορώ να σας το αποδείξω τώρα. Είχα κάποιες καρτέλες ανοιχτές στο Safari, ούτε αυτές χάνονται. Εδώ είναι τα αγαπημένα που έχω αποθηκευμένα, οπότε βλέπετε ότι και τα αγαπημένα κάνουν ανάκτηση και έρχονται και αυτά σιγά σιγά. Οπότε αν κάνω μια ανανέωση στο Safari και ξαναμπω στο Safari, βλέπετε ότι σιγά σιγά θα γίνουν ανάκτηση και τα κουτάκια των εφαρμογών. Δώστε του λίγο χρόνο γιατί κατεβάζει πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, βλέπετε ότι τα πάντα γίνονται ανάκτηση. Και τώρα οι εφαρμογές όλες, μία-μία είναι σε αναμονή για να κατέβει. Όλες οι εφαρμογές. Σε ένα προηγούμενο βίντεο είχαμε δείξει το πώς μπορείς να βάλεις ήχο στην φόρτιση. Εγώ είχα χρησιμοποιήσει το iPhone 7 και σας είχα βάλει ήχο στην φόρτιση να δείτε το πώς γίνεται. Δείτε τώρα ότι το κάναμε ανάκτηση, ότι δεν έχει χάσει ούτε τις συντομεύσεις αυτές που έχουμε φτιάξει. Χωρίς καν να την κάνω εκ νέου setup. Οπότε βλέπετε ότι πραγματικά το κινητό μας δεν χάνει απολύτως τίποτα. Οπότε, σωστά βήματα, χρησιμοποιούμε σωστά το iCloud, χρησιμοποιούμε σωστά το εφεδρικό αντίγραφο και έχουμε ένα νέο τηλέφωνο χωρίς να έχουμε σβησμένα πράγματα από μέσα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Είδαμε πόσο εύκολα μπορείς σήμερα να κάνεις το τηλέφωνό σου εργοστασιακές ρυθμίσεις και να το κάνεις εκ νέου επανεκκίνηση, να σβήσεις άχρηστα αρχεία και το τηλέφωνό σου να μην χάσει ούτε μία ρύθμιση από αυτές που είχες παλιά, αλλά το κινητό σου πλέον δουλεύει σαν καινούριο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Επίσης, καθημερινά live stream στο Twitch και βραδινά horror games. Οπότε, εάν σου αρέσουν τα games και γενικότερα θέλεις να χτίσεις, να ρωτήσεις πράγματα, το οτιδήποτε θέλεις περί iPhone, σε περιμένω στο Twitch TV κάθε μέρα, Δευτέρα, Πέμπτη, 4-7. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.